Είδατε, κάνουμε προσπάθεια να μην την πούμε, Μαριαλένη, για να σεβαστούμε την απόφασή της. Απασφάλισε, δικαίως θα έλεγα, γιατί σου λέει, ρε παιδιά, τι ασχολείστε με τη ζωή του μπαμπά μου και με τι το τι κάνει. Τι ασχολείται, τώρα το καθένας... μαθαίνουμε. Βγήκαν οι φωτογραφίες με αυτή τη σύντροφο, την Ξαντιά. Βγαίνανε. Εκεί κάποιοι είπαν, τι θες τα 90 σου να έχεις σύντροφο. Είναι μια σκέψη, ας πούμε, η οποία θα μπορούσε να περάσει από το μυαλό κάποιου. Αφού το θέλει σύντροφος όμως. Βέβαια είναι πολύ πολύ νεότερη, αλήθεια είναι αυτή, αλλά... Παιδιά, συγγνώμη να σας πω τώρα κάτι. Ένας άνθρωπος στα 90 έχει και μία διαφορετική... αδιαφορετικές ανάγκες, έτσι, δηλαδή... Η σύντροφος καλείται να σταμάτα κάνει την να τι είναι, παιδί μου. Γι' αυτό την παίρνεις τη σύντροφο. Έχεις νοσοκόμα, άμα θες. Ναι, ανάγκες. Αλλά έτσι έχει το κεφάλι της σύντροφο και η έφρα. Οι ανάγκες, δεν καταλαβαίνω. Οι ανάγκες για νοσοκόμα δεν πάνε με την ηλικία. Η υπηρέτεια, εν πάση περιπτώσει. Μπορεί να δεις έναν 70 που θέλει να του βάζει τα χάπια στο στόμα. Ρε, παιδάκι μου, μπορεί να θέλει να θέματα σαπό και υποστήριξη νοσοκομεία. Και εγώ το λικουρέζω για 90, τον βλέπω ευθυτενή. Και μια χαρά μπορεί να χρειάζεται ο άνθρωπος και να μην χρειαστεί ποτέ νοσοκόμα. Μπορεί να χρειάζεται μια οικιακή βοηθό. Γιατί εσύ το κάνεις χειρότερο. Όχι, γι' αυτό σου λέω. Μια βοηθό γενικά, ρε παιδί. Γιατί μια γραμματέα είσαι... να το κρατάει. Όλα μαζί. Μια γυναίκα τι χρειάζεται στα 90. Και σου λέει η έφρα. Δημήτρη, εσύ που είσαι άντρα. Έχω έξοδα. Μια παρέα, ρε παιδιά, τι χρειάζεται. Μια γυναίκα ενώ μπορεί να. Μια παρέα τι χρειάζεσαι. Τι λες, ρε. Όχι. Σε ποια φάση εννοεί σεξουαλικά, αν μπορεί να αποδώσει. Φαντάζομαι για να. Σωστή καθοδήγηση και βοήθεια. Υποστήριξη. Και ο άντρας το ίδιο. Εντάξει, παιδιά, αυτά δεν έχουν ημερομηνία λήξη για τον άντρα, να ξέρετε. Είδες, η πιο πικάντικη ερώτηση έρχεται από εκεί. Όχι, γιατί πραγματικά το έχω απορία. Κοίτα, να τις φαντάζομαι ότι σε αυτή την ηλικία δεν είναι ο πρώτος σου στόχος να βρεις έναν άνθρωπο να εκτονώσει τη σεξουαλική σου δραστηριότητα, αλλά να έχεις μια ωραία παρέα, να πεις μια κουβέντα, να πεις. Όλα βέβαια χρειάζονται, αλλά το πρώτο, όπως λες, ο πρώτος στόχος σου. Σύντροφος όμως είναι πολύ νέα. Φαντάζομαι ότι δεν έχει ανάγκη μόνο από παρέα. Και κούκλα, ε. Και κούκλα. Άρα, ναι. Γι' αυτό λέω ότι. Πάντως, ξέρεις τι, βλέπω αυτό το κορίτσι που μπήκε και στη διαδικασία σε μια ηλικία που δεν είναι 20 χρονών, να αλλάξει το όνομά της, να θέλει να συστήνεται διαφορετικά. Που έχει κουραστεί να ασχολούνται μαζί της, με τους γονείς της, με τη ζωή τους. Δηλαδή, σκέψου και τι δεν έχει ακούσει. Ή ακόμα χτυπάνε στον Αλέξανδρο Λικουρέζο την παραδοχή του ότι είχε απατήσει τη ζωή Λάσκαρη. Το θυμάστε που είπε ότι λέει. Δεν ξέρω τι πάει. Πάνε από κάτω και κάνουν διαδήλωση και λένε εσύ που απάντησε. Αλλά στα social media. Εγώ απλά δεν καταλαβαίνω η Έθρα Λικουρέζου που έχει ζήσει αυτή τη ζωή που έχει ζήσει, που έχει τις εμπειρίες, που έχει μάθει από πολύ μικρή να δέχεται σχόλια το ένα το άλλο. Τι έπαθε ξαφνικά με μπορεί για τον μπαμπά της να γίνεται ασπίδα. Ή μπορεί η συγκεκριμένη κυρία η σύντροφος να μην έχει συνηθίσει τέτοια σχόλια. Γιατί καμιά φορά ξεστεί, εμείς που είμαστε στο χορό, ξέρουμε ότι θα πούνε και κάτι παραπάνω. Έχει ανάγκη ο μπαμπάς της να γίνει ασπίδα η Έθρα. Εντάξει, ξέρω κι εγώ. Δηλαδή... Μπορεί η συγκεκριμένη κυρία να στεναχωρέθηκε, ρε παιδιά. Πάντως είπε μια μεγάλη αλήθεια για την ζωή Λάσκαρη. Ότι να είσαι κι εσύ ζωή Λάσκαρη και μετά μπορείς να μιλήσεις. Γιατί πραγματικά η συγκεκριμένη γυναίκα γνώριζε για ποιο λόγο ήταν στο πλευρό αυτού του ανθρώπου τόσα χρόνια και σίγουρα ήταν η πρώτη που γνώριζε τι γινόταν και στο σπίτι. Η ζωή Λάσκαρη δεν χρειάστηκε ποτέ, πώς το λένε, δικηγόρο.